Σύντροφοι, φίλε, φίλε. Ο νομός του Κυρκής έχει μια σπουδαία αγωνιστική ιστορία, προσφορά και πολλές θυσίες στους αγώνες του εργατικού και λαϊκού κινήματος στο κίνημα της νεολαίας. Έχει τη δική του συμβολή στις μεγάλες κατακτήσεις που απόσπασε η εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα στον αιώνα που πέρασε. Πολλές από αυτές τις κατακτήσεις σήμερα έχουν πάρθει πίσω γιατί αδυνάτησε το εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα. Είναι όμως ώρα, τώρα, η εργατική τάξη, η φτωχή αγροτιά, οι επαγγελματίες βιοτέχνες, τα παιδιά τους, να ορθώσουν το αναστημά τους και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπροστά να διεκδικήσουν όχι μόνο τις απώλειες που είχαν σε εισοδήματα και δικαιώματα, αλλά και τη ζωή που τους αξίζει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει στο νομό σας βαθιές ρίζες, στέρεους δεσμούς με την εργατική τάξη και την αγροτιά. Καμιά δύναμη δεν μπόρεσε να κρονίσει αυτούς τους δεσμούς. Το κόμμα μας είναι περήφανο για τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες που αναδείχτηκαν μέσα από αυτούς τους αγώνες. Συνεχίζουμε τις μεγάλες αυτές παραδόσεις και φιλοδοξούμε στις σύγχρονες συνθήκες να γράψουμε νέες σελίδες αγώνων και προσφοράς. Το οφείλουμε ως χρέος στις νέες γενιές. Θα πάρουμε αυτή την ευθύνη, καθώς είμαστε πεισμένοι πως μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί και έχει τη θέληση να ηγηθεί στον αγώνα για να απαλλαγούν ριζικά και ουσιαστικά από την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια και τα μεγάλα αδιέξοδα που τις έχουν καταδικάσει οι κυρίαρχες σήμερα δυνάμεις. Παλεύουμε σήμερα να αποκτήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας νέες δυνάμεις για να μπορέσει από καλύτερες θέσεις να συνεχίσει και να εκπληρώσει τους μεγάλους αυτούς σκοπούς. Διεκδικούμε στις εκλογές της 7ης Ιούλη την ψήφο, την εμπιστοσύνη και τη συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κάθε τίμιου ανθρώπου που αγανακτεί για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας, που δεν ανέχεται να τον εξαπατούν, να τον εκβιάζουν και να τον θεωρούν συνένοχο στην άθλια πολιτική που υλοποιούν αυτά τα χρόνια. Καλούμε ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες, τα παιδιά των εργατοϋπαλλήλων, της αγροτιάς, των αυταπασχολουμένων να πούν το μεγάλο όχι και να καταδικάσουν με τη στάση και την ψήφο τους τις πολιτικές δυνάμεις που τους έχουν οδηγήσει σε μια ζωή γεμάτη στερήσεις και αδιέξοδα. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όσους στις ευρωεκλογές ψήφισαν με βαριά καρδιά τα κόμματα που τους απαγοήτευσαν ή αυτά που είχαν απορρίψει τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς ενθουσιασμό και χωρίς μεγάλες προσδοκίες για κάτι καλύτερο. Καλούμε όσους νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί και δεν κατέθεσαν μαζί με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τις αξίες και τα ιδανικά τους στο σύστημα της εκμετάλλευσης στα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Τους καλούμε να εμπιστευτούν το ΚΚΕ, να συμπορευτούν μαζί του. Με ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ μαζί μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω, να γίνουμε ο φόβος και ο τρόμος όσων ληστεύουν τον ιδρώτα του λαού και τον καταδικάζουν στη φτώχεια, την ανεργία, σε μια ζωή χωρίς δικαιώματα και προοπτική. Όλοι αυτοί έχουν όνομα και ταυτότητα. Είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι μονοβολιακοί όμιλοι, ντόπιοι και ξένοι, οι τράπεζες, οι μεγαλέποροι που θησαυρούζουν από την εκμετάλλευση του λαού. Είναι τα κόμματά τους που τους υπηρετούν, προστατεύουν τα προνόμια και την εξουσία τους πάνω στο λαό
και τους θωρακίζουν με κάθε είδους δυσβάστατα αντιεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα χρόνια, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά φόρτωσαν στο λαό όλα τα βάρη της κρίσης. Αφαίρεσαν από τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, εισοδήματα και δικαιώματα για να προστατεύουν τα αφεντικά και να σώσουν την κερδοφορία του. Αλυσόδεσαν το λαό με δυσβάσταχτα βάρη μέχρι το 2060 και παριστάνουν τους σωτήρες του λαού και ζητάν και από πάνω να τους πει ευχαριστώ. Τώρα, μπροστά στις εκλογές, τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος έβλαψε περισσότερο τα εργατικά και λαϊκά στρώματα και ο ένας φορτώνει την ευθύνη στον άλλον, ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ. Συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιος είναι πιο ικανός να διασφαλίσει τη συνέχεια της ίδιας πολιτικής με αόριστες υποσχέσεις ότι τα δύσκολα για τα λαϊκά στρώματα πέρασαν. Παραπλανούν και συσκοτίζουν την αλήθεια για να εγκλωβίσουν και πάλι το λαό σε μια ακόμα άθλια εναλλαγή αντιλαϊκών κυβερνήσεων. Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, στα προηγούμενα χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σήμερα ΚΙΝΑΛ, καταδικάστηκαν από το λαό για την αντιλαϊκή τους πολιτική και δικαιολογημένα. Μέσα στην καρδιά της κρίσης η χρεοκοπία αυτών των κομμάτων ήταν πλήγμα και κίνδυνος για το σύστημα. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωτήρας, με μεγάλα λόγια και υποσχέσεις ότι με ένα νόμο θα καταργήσει τα μνημόνια και την αντιλαϊκή πολιτική. Εκμεταλλεύτηκε τη λαϊκή δυσαρέσκεια και τους αγώνες του λαού, έσπηρε ψεύτικες ελπίδες και αυταπάτες και αναδείχθηκε κυβέρνηση. Έβαλε γερά πλάτη για να ξεπεράσει το σύστημα τις μεγάλες δυσκολίες που είχε. Προστάτευσε τα κέρδη των καπιταλιστών και την εξουσία τους. Καθήλωσε τις λαϊκές διεκδικήσεις και φόρτωσε το λαό με νέα δυσβάσταχτα βάρη. Αποδείχτηκε εξίσου καλός υπηρέτης των συμφερόντων της άρχουσας τάξης και δικαιολογημένα απέσπασε ύμνους των εκμεταλλευτών του λαού, ντόπιων και ξένων. Τα αποτελέσματα των εκλογών του περασμένου Μαΐου είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι καλό αυτό το αποτέλεσμα για το λαό. Όχι γιατί μειώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί ενισχύθηκαν και διατηρούν ψηλά ποσοστά όλες αυτές οι δυνάμεις. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, που τσάκισαν τους εργαζόμενους με τα μνημόνια και τις λαϊκές πολιτικές. Μπορεί ο λαϊκός κόσμος να ψήφισε με κρύα καρδιά αυτά τα κόμματα. Δείχνει όμως ότι δεν πιστεύει ακόμα στις δυνάμεις του. Το μόνο θετικό αποτέλεσμα είναι ότι στα μεγάλα εργατικά κέντρα το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι διπλάσιο από το πανελλαδικό. Γεγονός που δείχνει ότι μεγάλα τμήματα της εργατικής τάξης εμπιστεύονται, στηρίζουν και υπερασπίζονται το κόμμα τους. Ότι υπάρχουν δυνατότητες αλλαγών και ανατροπών του αρνητικού σχετισμού δύναμης με την ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Θετικό ακόμα είναι ότι η Χρυσή Αυγή με την αποφασιστική πάλη του κόμματος έπεσε από την τρίτη θέση, πράγμα που σηματοδοτεί τη δυνατότητα να μειωθεί κι άλλο η δύναμή της ώστε να πεταχτεί έξω από τη Βουλή. Δεν είναι όμως και τόσο τιμητικό για το Κιλκής να έχει στη Βουλή εκπρόσωπο της εγκληματικής αυτής οργάνωσης και πρέπει να κλείσει αυτό το δρόμο και βέβαια δεν πρέπει να αντικατασταθεί με νέους τυχοδιώκτες τύπου Βελόπουλου. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, τα αποτελέσματα των εκλογών του Μαΐου ικανοποιούν μόνο τους εκμεταλλευτές των εργαζομένων και τους συμμάχους τους Ευρωπαίους και Αμερικάνους υπεριαλιστές. Γιατί είναι σίγουροι ότι θα συνεχιστεί η ίδια αντιεργατική αντιλαϊκή πολιτική. Δεν ανησυχούν ποιος θα είναι πρώτος ή δεύτερος.
θέλουν και τη Νέα Δημοκρατία ισχυρή και το ΣΥΡΙΖΑ να διατηρεί υψηλά ποσοστά, αλλά και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ ως εφεδρεία στο για κυβερνητικό στήριγμα. Τα κόμματα αυτά είναι δυνάμεις δοκιμασμένες για τα συμφέροντά τους. Αυτοί ξέρουν καλύτερα από ό,τι γνωρίζουν οι εργαζόμενοι στις πόλεις και τα χωρά, ότι δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους. Αυτό το συμπέρασμα πρέπει να το βγάλει και ο λαός και να το συνειδητοποιήσει. Το ίδιο επίσης δεν ανησυχούν και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι υπεριαλιστές, ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Το μόνο που τους ανησυχεί είναι να μην δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί ξέρουν ότι είναι το μόνο κόμμα που δεν το έβαλαν ποτέ και δεν μπορούν να το βάλουν ποτέ στο χέρι. Ήταν και είναι ο μόνος αντίπαλος και εμπόδιο στην εκμεταλλευτική τους μανία, γιατί είναι το μόνο κόμμα που υπερασπίζεται με πείσμα, αυτοθυσία και αποφασιστικότητα τα συμφέροντα και τη ζωή του λαού και των παιδιών του. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που δεν λαγαριάζει κόπους και θυσίες να μπει μπροστά, να μπει στα δύσκολα. Γιατί φοβούται να μην μετατραπεί η πολύχρονη κούραση και δυσκαλέσκια του λαού από τις βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές σε οργανωμένη αντίσταση και αντεπίθεση. Γιατί είναι καθήκον, ευθύνη και συμφέρον για κάθε εργαζόμενο, ανεξάρτητα από τη χθεσινή πολιτική του θέση, να συμπορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, ακόμα και αν δεν συμφωνεί με όλα τα ζητήματα που θέτει το κόμμα. Είναι η μόνη ψήφος που πονάει και έχει πολλαπλάσια αποτελέσματα προς όφελος. Ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι πραγματικά ο εφιάλτης του. Γιατί ακόμα ξέρουν ότι δεν μπορούν ως σύστημα να δώσουν τίποτε άλλο πέρα από τη διαχείριση της φτώχειας και είναι ικανοί για κάθε έγκλημα σε βάρος αυτού του τόπου και του λαού για τα κέρδη του. Γιατί ξέρουν ότι το πρόγραμμα, οι προτάσεις, οι ιδέες και η αγωνιστική γραμμή πάλι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μπορεί να ξεσηκώσει την εργατική τάξη, την νεολαία, τα λαϊκά στρώματα σε μεγάλους αγώνες για ριζικές αλλαγές και ανατροπές. Ανησυχούν και θα κάνουν ό,τι μπορούν να εμποδίσουν να εκφραστεί σε μια τέτοια κατεύθυνση η λαϊκή δυσαρέσκεια και οργή. Θα κάνουν ό,τι μπορούν να μην δυναμώσει η φωνή και η δύναμη του ΚΚΕ. Πρέπει όμως να τους χαλάσουμε αυτά τα σχέδια και θα τους τα χαλάσουμε. Θέλουν την άλλη μέρα των εκλογών να έχουν στα χέρια, τα έχουν τα χέρια τους λιμένα για να προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα. Να διατηρηθεί αυτό το βάρβαρο καθεστώς της εκμετάλλευσης και ληστείας του λαού που επιβλήθηκε με τα γνωστά μνημόνια. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα που κρίνεται σε αυτές τις εκλογές. Αν την επόμενη μέρα των εκλογών θα έχουν τα λαϊκά στρώματα τη δύναμη να αντισταθούν στη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής. Αν θα έχουν όπλα να διεκδικήσουν βελτίωση της ζωής τους και μια καλύτερη προοπτική για τα παιδιά τους. Αν θα έχουν δίπλα τους ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γι' αυτό παλεύουμε σήμερα με όλες μας τις δυνάμεις. Για να συνειδητοποιήσουν όσο γίνεται περισσότεροι εργατοϋπάλληλοι, μικροί επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι, οι φτωχοί αγωτά και τα παιδιά τους, ότι δεν είναι δικό τους πρόβλημα ποιος θα είναι πρώτος ή δεύτερος, ποιος θα κάνει η κυβέρνηση και με ποιες δυνάμεις ή ποια θα είναι η διαφορά τους. Αλλά ποιος θα είναι ο πραγματικός τους αντίπαλος, ο φόβος και ο τρόμος αυτών των δυνάμεων μέσα και έξω από τη Βουλή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και σας καλούμε όλους να και θα παλέψουμε ως την ώρα που θα κλείσουν οι κάλπες να πείσουμε όσο γίνεται περισσότερους τίμιους ανθρώπους ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΚΙΝΑΛ δεν πρόκειται να φέρουν τίποτα το καλό και το θετικό για την πλειοψηφία του λαού.
από τα πάνω, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι. Δεν υπάρχει καμία προοπτική, καμία θετική ελπίδα για θετικά μέτρα προς όφελος των πολλών. Παρά μόνο ελάχιστα επιδόματα και αόριστες υποσχέσεις για να διατηρούν τη δύναμη του λαού υπό έλεγχο. Αλλά δεν αξίζει για την εργατική τάξη, την αγροτιά, τα λαϊκά στρώματα, για τα παιδιά τους, αυτούς που παράγουν όλο τον πλούτο, να ζουν με επιδόματα, με τα ελάχιστα, και να καταδικάζουν τα παιδιά τους να ζουν χειρότερα από τους πατεράδες τους. Μόνο από τα κάτω μπορούν να γεννηθούν ελπιδοφόρες προοπτικές. Μόνο με την οργάνωση και τον αγώνα, με ένα ισχυρό ΚΚΕ, μπορούν να αποσπαστούν μέτρα ανακούφισης. Έτσι έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι θα γίνεται και αύριο. Αποδείχτηκε για άλλη μια φορά πόσο επιζήμιες και καταστροφικές για το εργατικό και λαϊκό κίνημα ήταν οι υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορούν να υπάρξουν θετικές κατακτήσεις για το λαό, χωρίς αγώνες, χωρίς ρήξεις και συγκρούσεις με τα μεγάλα συμφέροντα. Φίλοι και σύντροφοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν περιορίζεται μόνο στην πάλη για άμεσα μέτρα ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων, που είναι σημαντικό μέτωπο. Διακηρύσει και παλεύει να διεκδικήσει και να κατακτήσει ο ίδιος ο εργαζόμενος λαός στην εξουσία. Παλεύει όχι μόνο να εμποδίσει τα χειρότερα, να πάρουμε πίσω όσα χάσαμε, αλλά και για να έχουν όλοι και όλες δουλειά, ικανή να εξασφαλίσει ζωή με ικανοποίηση των αναγκών τους, με σύγχρονα δικαιώματα, με ελεύθερο χρόνο, καθώς οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του λαού μειώνουν τον αναγκαίο ημερήσιο χρόνο και μπορούν να εξασφαλίσουν μια ζωή με ποιότητα. Παλεύει για την οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, όπου ο εργαζόμενος δεν θα είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, αλλά θα έχει καθοριστικό κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση της παραγωγής, στην κατανομή του πλούστου, ώστε να ανεβαίνει συνολικά η ποιότητα της ζωής για όλους και όλες. Για όλους αυτούς τους λόγους, το κεφάλαιο και τα κόμματά του πολεμά το ΚΚΕ, φοβάται το ΚΚΕ. Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, πάρα πολλά η νεολαία έχουν κάθε συμφέρον από ένα δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλούμε κάθε τίμιο άνθρωπο να μην στηρίζει τις ελπίδες του στα κόμματα και τις δυνάμεις που τον έχουν καταδικάσει στη σημερινή άθλια ζωή. Καμία εμπιστοσύνη σε αυτά τα κόμματα. Δεν έχουν καμία σχέση με τις αγωνίες, τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού. Προτεραιότητα και μάλιστα με απόλυτο τρόπο έχουν η διασφάλιση της κερδοπορίας των μονοπωλιακών ομίλων των μεγάλων συμφερόντων. Αυτή την κανονικότητα αυτοί δεν θέλουν να διαταραχθεί. Όλοι τους έχουν ως μόνιμο μοτίβο να μεγαλώσει η πίτα, και τότε θα έρθει η ώρα για τους εργαζόμενους να πάρουν το μερίδιό του. Ζήσε μου μάι να πάμε στριφίλοι. Προτεραιότητα έχουν οι απαιτήσεις των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των μεγαλεμπόρων, γενικά των μονοπωλιακών ομίλων και οι διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι απαιτήσεις τους? Να συνεχιστεί μετά τις εκλογές η μεταρρυθμιστική δυναμική για μια φιλοαναπτυξιακή στρατηγική, με μείωση της φορολογίας και του μη μισθολογικού κόστου, προκειμένου να απελευθερωθούν δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα. Τα λένε. Να συνδεθεί η μισθολογική πολιτική με την παραγωγικότητα της εργασίας και να αποφευθεί η επιστροφή στις προ-κρίσεις πρακτικές των διαδικασιών συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει την εφαρμογή των συμφωνημένων δεσμεύσεων. Τι ζητάνε δηλαδή αυτοί οι κύριοι? Να διατηρηθούν οι μνημονιακοί νόμοι που τσάκισαν εισοδήματα και δικαιώματα των εργαζομένων. Μάλιστα θεωρούν όλοι μαζί, και τα κόμματα αυτά που διεκδικούν
την ψήφο του λαού στο όνομά του, ότι η αιτία της κρίσης ήταν η μισθή, οι συλλογικές συμβάσεις και άλλα δικαιώματα των εργαζομένων. Να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να μειωθούν, ώστε να καταργηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, όποια επιδόματα έχουν απομείνει, οι όποιες αποζημιώσεις για τις απολύσεις, δώρα Χριστουγέννων και άλλα. Τέρμαση αυξήσεις μέσα από συλλογικές συμβάσεις, παρά μόνο αυξήσεις που θα κρίνει ο κάθε εργοδότης ή κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων, η επέκτασή του, όπως είναι στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην ενέργεια, σε όλες τις κοινωνικές υποδομές. Και βεβαίως ζεστό χρήμα, φοροαπαλλαγές και τις απαραίτητες κρατικές υποδομές για τη μείωση του κόστους των επενδύσεων και την αύξηση της κερδοφορίας. Οι αξώσεις αυτές των καπιταλιστών είναι ευαγγέλιο για τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και όλα, και όλους τους δορυφόρους. Και όλα αυτά φιγουράρουν στο πρόγραμμά τους με διάφορες παραλλαγές και φιωριτούρες. Διαφέρουν ως προς τις δόσεις της λιτότητας. Τι λένε αυτά τα κόμματα και πώς εξαπατούν εξ επαγγέλματος και κατά συρροή? Η μεν Νέα Δημοκρατία ότι θα απαλλάξει την κοινωνία από τα κακά που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα φέρει ανάπτυξη με πολλές και καλές θέσεις εργασίας και θα αποκαταστήσει την κανονικότητα και τη σταθερότητα για όλους τους Έλληνες. Αλλά ας δούμε ποια είναι καταρχήν αυτά τα κακά που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί δεν ψήφισαν το τρίτο και πιο αιματηρό μνημόνιο που συνεχίζει τα δύο πρώτα και έφερε νέα εξίσου βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα? Δεν λένε κουβέντα όμως για αυτά. Αυτά παραμένουν, είναι δεσμεύσεις και πρέπει να συνεχιστούν. Οι τεράστιες φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών είναι κακό πράγματι για το λαό. Είναι κακό για το λαό να πληρώνουν το 5% των φορολογικών εσόδων οι καπιταλιστές και το 95% η πλειοψηφία του λαού. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν το θεωρεί κακό αυτό. Η απαγόρευση του νόμου, διανόμου της συλλογικής σύμβασης για το κατώτατο μισθό που προβλέπεται από τον νόμο Βρούτσι Αχτσόγλου είναι κακό για την εργατική τάξη. Αλλά δεν λέει τίποτα η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι κακός για τους συνταξιούχους, παλιούς και ειδικά για τους νέους. Δεν λένε κουβέντα για αυτά, για τις συνέπειές του. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε την Ελλάδα σε ξέφραγο αμπέλι για τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ βεβαίως είναι κακό. Η Νέα Δημοκρατία δεν το θεωρεί κακό, αντίθετα υπερθεματίζει. Τι άλλο θεωρεί κακό η Νέα Δημοκρατία? Τη συμφωνία των Πρεσπών. Πράγματι είναι κακή. Και το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν συμφώνησε. Αλλά η Νέα Δημοκρατία και όλοι όσοι εκμεταλλεύονται τα πατριωτικά αισθήματα του λαού κρύβουν ότι αυτή έγινε καταπέτηση των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και διασφαλίζει τα συμφέροντά τους σε βάρος του λαού της Ελλάδας και των γειτόνων. Με άλλα λόγια, η Νέα Δημοκρατία δηλώνει ευθασώς ότι θα συνεχίσει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, γιατί το κράτος έχει συνέχεια, όπως ακριβώς έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε κυβέρνηση και συνέχισε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία θα επιταχύνει τα αντιλαϊκά μέτρα. Πιθανόν θα φέρει και καινούργια αν δεν συναντήσει ισχυρή αντίσταση. Και τέτοια αντίσταση δεν μπορεί να προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος, ο οποίος είναι δεσμευμένος με αντιλαϊκά μέτρα, ο οποίος είναι εκτεθειμένος απέναντι στο λαό. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί να είναι πραγματικά λαϊκή, αποφασιστική, αντιπολίτευση. Όσον αφορά την ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις των κεφαλαιοκρατών και τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ανάπτυξη για ποιο σκοπό, για ποιον?
Εδώ κρύβουν πύρος την αλήθεια και εξαπατούν ειδικά την νεολαία. Κανένας βιομήχανος, κανένας καπιταλιστής δεν πρόκειται να διαθέσει δεκάρα τσακιστή για να έχει δουλειά ο κόσμος, για να υπάρχει γενική ευημερία. Για το κέρδος και μόνο για το κέρδος θα το κάνει. Αν δεν έχει κέρδος, δεν θα κάνει καμιά απολύτως επένδυση. Αλλά για να υπάρχει κέρδος, χρειάζεται φτηνή εργασία, ευέλικτη εργασία, λιγότερους φόρους και ασφαλιστικές φορές, ζεστό χρήμα και πάνω απ' όλα εργασιακή ειρήνη, δηλαδή μια εργατική τάξη υποταγμένη. Κατακτήσεις έρχονται μόνο με αγώνες, αλλά τους αγώνες με συνέπεια τους στηρίζει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι στο χέρι μας. Είναι στο χέρι σας, είναι στο χέρι κάθε καλοπροαίρετου ανθρώπου. Σας καλούμε να κάνετε δική σας υπόθεση την ισχυριοποίηση του ΚΚΕ και εδώ στο νομό Κερκής. Για να μπορεί η πλειοψηφία του λαού μας να χαμογελά το βράδυ των εκλογών. Για να τονώσουμε την αισιοδοξία του λαού μας, για να δυναμώσουμε τους αγώνες στη διεκδίκηση. Το χρειαζόμαστε για να πάρουμε δύναμη που θα επιστρέφει κάθε φορά στο λαό και πιο πολύ. Για να φωτίσουμε επιτέλους το δικό μας δρόμο, το δρόμο του λαού με την εξουσία στα δικά του χέρια. Γεια σας, καλή δύναμη και ο καθένας με ήσυχη τη συνείδησή του ότι έκανε το καθήκον του ως την τελευταία στιγμή. Πρέπει να φύγουμε από εδώ και δεν πρέπει να ησυχάσουμε ούτε ώρα, για να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι ό,τι περνούσε από το χέρι μας το κάναμε. Γεια σας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως είπαμε, τις επόμενες μέρες με το ψηφοδέλτιο στο χέρι να φτάσουμε παντού. Ένα ψηφοδέλτιο που αποτελείται από αγωνιστές προστάζονται στο χώρο τους και αλφαβητικά απαρτίζεται από τους. Αντιπαρμακίδου Μαρία. Είναι 27 χρονών, μεγάλωσε στο Πολύκαστρο και σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνικής Διοίκησης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Κομωτινή. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην πολιτική ιστορία με θέμα πολιτική ιστορία και γεωστρατηγικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σήμερα εργάζεται συμβολιογραφικό γραφείο, είναι μέλος του Σωματείου Υπαλλήλων Συμβολιογράφων Κεντρικής Μακεδονίας και γραμματέας οργάνωσης ΣΚΝΕ στο Κιλκής. Ο Σιδηρόπουλος ο Κώστας. Είναι 38 ετών, μεγάλος στη Θεσσαλονίκη και ζει στο παλιό Αγιονέρι. Είναι εκπαιδευτικός και έχει αποφοιτήσει από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου στην Αλεξανδρούπολη. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παιωνίας και μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλιού Αγενερίου, το ΚΑΡΣ. Είναι γραμματέας της Ομιακής Επιτροπής Κυργής του ΚΚΕ. Τσαοσίδης Κώστας, 41 ετών, μεγάλωσε και ζει στο Κυργής. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Απιθύτα στη Θεσσαλονίκη και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας στο Χέρσο και είναι μέλος Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών και του Εμπορικού Συλλόγου Κυλκής. Συμμετέχει ενεργά στο Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Ήταν Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κυλκής στο διάστημα 10-14. Είναι μέλος της Ομιακής Επιτροπής Κυλκής του ΚΚΕ. Παχουρίδης Γιάννης. Είναι 58 ετών, μεγάλωσε και ζει στο Κυλκής. Σπούδασε στην αρχιτεκτονική σχολή του Ρέτζιο Καλάμπρια στην Ιταλία και σήμερα εργάζεται ως αρχιτέκτονας ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος ο Δήμος Κυλκής και επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης. Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτών Κυλκής. Χατζή Ειρήνη. Είναι 41 ετών. Μεγάλωσε στο Βόλο και ζει στο Πολύκαστρο. Σπούδασε στο Δημόσιο ΙΕΚ Βόλου, γραμματέας νομικών υπηρεσιών. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.
αγρότησα, παραγωγός και μέλος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Παιωνίας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συλλόγου, Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πολυκάστρου, πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Κυλικής και μέλος της Ημιακής Επιτροπής Κυλικής του ΚΚΕ. Με το ψηφοδέλτιο αυτό μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στο Κυλικής για ΚΚΕ ισχυρό, γιατί είναι η δύναμή μας την επόμενη μέρα. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πολύ.